και θα ξεκινήσουμε, Θανάση, για ανοιχτό διάλογο με τη Δύση, αλλά επί ίσης ώρες, μίλησε πριν από λίγο ο Ρώσος Πρόεδρος κατά την τελετή ορκομοσία. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά σε όλους. Πανηγυρικό ήταν το κλίμα αυτής της ορκομοσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στις αίθουσες του Κρεμλίνου, παρουσία πολλών προσκεκλημένων. Α, φαίνεται πως οι περισσότεροι δυτικοί πρέσβεις τελικά να αυτή την ορκομοσία. Όχι όμως μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρώτες πληροφορίε λένε ότι οι πρέσβεις της Γαλλίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβακία, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας ήταν α, παρόντες. Ίσως α, φαίνεται, χρειάζεται να διασταυρωθεί αυτή η πληροφορία, πάντως είναι α, οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται από την τελετή ορκομοσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είπε σαν να μην αλλάζει τίποτα ουσιαστικά στην πολιτική γραμμή που έχει επιλέξει ότι ο ρωσικός λαός είναι ένας ενωμένος και μεγάλος λαός και όλοι μαζί οι Ρώσοι πολίτες θα νικήσουν είπε ότι είναι η Ρωσία ανοιχτή σε διάλογο με τη Δύση αλλά μόνο επί ίσης όρης και μόνο αν σταματήσει η Δύση την μεθοδική, συστηματική επί πολλά χρόνια πολιτική ανάσχησης και επιθετικότητας κατά της Ρωσίας Είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι εργάζεται η Ρωσία για τον πολυπολικό κόσμο και συνεργάζεται με την πλειονότητα του πλανήτη. Διάλογο μπορεί να γίνει για την ασφάλεια και θέματα που αφορούν τη Δύση και τη Ρωσία μόνο με αλληλοσεβασμό συμφερόντων. Στο μεταξύ, Θανάση, είχαμε νέα ανακοίνωση κατά τη Δύση από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Ρωσκό Υπουργείο Εξωτερικών εξήγησε καταρχάς την απόφαση της Μόσχας να προχωρήσει σε προετοιμασία άσκησης με χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων και αυτό είναι απάντηση στην εκπεφρασμένη, όπως αναφέρει το Ρωσκό Υπουργείο, πρόθεση δυτικών χωρών να στηρίξουν ανοιχτά τρομοκρατικού χαρακτήρα ενεργείες εναντίον του ρωσικού εδάφους. Μία από αυτές τις αποφάσεις είναι η ανακοίνωση του, η δήλωση μάλλον του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών του Ντέιβιτ Κάμερον που έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις στην α, α, Ρωσία καθώς η Βρετανία μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον έλεγε ότι οι πύραυλοι κρούς μεγάλου ελληνικούς που παραχωρεί στην Ουκρανία δεν μπορούν να χτυπήσουν ρωσικό έδαφος ο κύριος Κάμερον άλλαξε ουσιαστικά αυτή τη Βρετανική θέση, γι' αυτό το λόγο κυκλήθηκε χθε ο Βρετανός και στη συνέχεια και ο Γάλλος, πρεσβευτής στη Μόσχα στο Ρώσικο Υπουργείο Εξωτερικών, έγινε αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας και για πρώτη φορά η Ρωσία είπε με τόσο κατηγορηματικό τρόπο και για μία συγκεκριμένη χώρα, τη Βρετανία, ότι μπορούν πλέον οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Βρετανίας και ο εξοπλισμός της να αποτελέσουν στόχο για το ρωσικό στρατό όχι μόνο στο ουκρανικό έδαφο, αλλά και πέραν αυτού. Είναι η πρώτη φορά που, με τόση σαφήνεια για μια χώρα, η Μόσχα λέει ότι μπορεί να χτυπήσει και εκτό mm -hmm. τη Ουκρανία.